μεγάλα κενά που διαιωνίζονται στην ευημερία των ζώων στην Κύπρο έρχεται να καλύψει η σύσταση αστυνομίας ζώων. Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο παίρνει τώρα το δρόμο της Βουλής. Σημαντικές λεπτομέρειες ανέφερε αποκλειστικά στον Α ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού θεσμού που να μπορεί να ανταποκριθεί στην απέτηση της κοινωνίας για την προστασία των ζώων και την τιμωρία εκείνων που κακοποιούν τα ζώα. Νομίζω ότι η Βουλή θα το δει το συντομότερο και δεν θα έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις. Την αρμοδιότητα για τον διορισμό του διευθυντή και των μελών της ομάδας θα έχει ο αρχηγός αστυνομίας. Θα είναι από υφιστάμενο προσωπικό της δύναμης, θα τη χάνει ειδικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούν πιο αποτελεσματικά και πιο σύντομα να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν τα θέματα της κακοποίησης. Το νομοσχέδιο δεν θα αφορά μόνο σκύλους ή γάτους, αλλά όλα τα ζώα που υφίστανται κακομεταχείριση. Τα μέλη της ομάδας θα διερευνούν υποθέσεις που αφορούν δηλητηριάσεις, θανάτωσης, περιαγωγής ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου, καθώς και σε περιπτώσεις που διοργανώνονται αγώνες μεταξύ ζώων. Τέλος, η ομάδα δύναται να επέμβει σε περίπτωση που γίνει καταγγελία για πρόσδεση και έλκυση του ζώου σε αυτοκινούμενο όχημα. Φαινόμενο απαράδεκτο, το οποίο δυστυχώς κάποιοι ανεγκέφαλοι έκαναν μόδα. Όσον αφορά στις ποινές, προβλέπεται μέχρι και 12 μήνες φυλάκιση ή 1.000 ευρώ πρόστιμο ή και τα δύο για όποιον κακοποιήσει ή παρανομήσει εις βάρος ζώων.